Αυτοκίνητα με μεγάλα μάτια για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών. Οι επιστήμονες προτείνουν τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων με μεγάλα μάτια για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών. Καθώς τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα γίνονται συνηθισμένα, τίθεται το ερώτημα πόσο αποτελεσματικά θα ανταποκριθούν στους πεζούς. Το γεγονός είναι ότι είναι δύσκολο για τους πεζούς να προσδιορίσουν αν το σύστημα του υπολογιστή σας έχει αναγνωρίσει ως εμπόδιο. Από αυτή την άποψη, οι Άπωνες ερευνητές βρήκαν ίσως την πιο αστεία λύση που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Εγκατάσταση τεράστιων ματιών κινουμένων σχεδίων στο αυτοκίνητο. Τα μάτια κολλημένα στο μπροστινό μέρος θα ενημερώσουν τους πεζούς ότι έχουν εντοπιστεί από συστήματα ανίχνευσης οχημάτων, καθησυχάζοντάς τους έτσι ότι μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια το δρόμο. Εάν το αυτοκίνητο δεν κοιτάζει τον πεζό, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν αναγνωρίζει τον πεζό. Έτσι, οι πεζοί μπορεί να αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να διασχίσουν το δρόμο, αποφεύγοντας έτσι πιθανά τροχαία ατυχήματα, γράφουν οι ερευνητές. Η ιδέα είναι αρκετά απλή, αλλά θα μπορούσε να προσθέσει ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό ασφαλείας για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξοικειωθούν καλύτερα με τα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με έρευνες, ένα τέτοιο αυτοκίνητο που δείχνει, που έχει μάτια, μπορεί να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και να βοηθήσει τους πεζούς να αισθάνονται καλύτερα, πιο ασφαλείς. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα καρότσι γκολφ που έμοιαζε σαν να μην υπήρχε κανείς μέσα. Οι ερευνητές έλεγχαν ένα ζευγάρι μεγάλα περιστρεφόμενα μάτια από μπροστά, αλλά στο μέλλον θα μπορούσαν να ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη από ένα αυτοκίνητο, σε ένα αληθινό αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο. Για την προστασία των 18 συμμεταχόντων, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εικονική πραγματικότητα. Εθελοντές, 9 άνδρες και 9 γυναίκες, κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα διασχίσουν ή όχι το δρόμο, όταν πλησίαζε ένα αυτοκίνητο. Δοκιμάστηκαν συνολικά 4 σενάρια, 2 όταν το αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με μάτια και 2 όταν δεν ήταν. Οι ερευνητές μέτρησαν πόσο συχνά οι άνθρωποι δίσταζαν να περάσουν όταν ήταν πραγματικά ασφαλές και πόσο συχνά τολμούσαν να περάσουν όταν ήταν επικίνδυνα. Συνολικά, τα μάτια έκαναν τη μετάβαση πιο ασφαλή και ομαλή για τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, υπήρχαν διαφορές μεταξύ των φύλων στα αποτελέσματα. Για τους άντρες, τα μάτια βοήθησαν πραγματικά μόνο σε επικίνδυνες καταστάσεις, προειδοποιώντας τους να σταματήσουν όταν διαφορετικά θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Για τις γυναίκες τα μάτια ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση, σηματοδοτώντας ότι ήταν ασφαλές να διασχίσουν το δρόμο. Ο κόσμος των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικός από κάθε άποψη. Τόσο οι επιβάτες σε αυτόνομα οχήματα, όσο και οι άλλοι χρήστες του δρόμου γύρω τους, θα χρειαστεί να βαθμονομήσουν εκ νέου τη συμπεριφορά τους με κάποιους τρόπους. Αν και τα μεγάλα μάτια δεν θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα ως μελλοντικό χαρακτηριστικό των αυτόνομων οχημάτων, η μελέτη είναι ένα καλό παράδειγμα της έρευνας που απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης πεζών και οχημάτων. Πριν τα αυτόνομα αυτά αυτοκίνητα βγουν στο δρόμο.